ακόμη και απειλές για τη ζωή του, αποκάλυψε πως έχει δεχτεί ο πρίτανης του Πανεπιστημίου Αθηνών, μιλώντας στην τηλεόραση του Sky και περιγράφοντας το κλίμα που επικρατεί τα τελευταία χρόνια εντός του Ιδρύματος. Πολλές φορές και την εποχή που ήμουν πρόεδρος αστυνομικής σχολής. Για τώρα, τις τελευταίες μέρες έχετε δεχτεί απειλές. Αυτές τις ημέρες τελευταίες δεν δέχτηκα, αλλά πολλές φορές τις προηγούμενες δέχτηκα. Απειλές πολύ άσχημες και στο τηλέφωνο και κατηδίαν. Για τη ζωή σας. Δεν μου είπαν θα σε σκοτώσω, αλλά όταν κάποιος έρχεται και σου λέει πρόσεξε, θα σε βρω με καμιά ώρα, σε κάνω ένα χαντάκι. Ο κύριος Φορτσάκης, αναφερόμενος στα επεισόδια της περασμένης Πέμπτης, όταν ο ίδιος και τα μέλη της συγκλήτου βρέθηκαν έγκλειστοι στο χώρο της συνεδρίασης από ομάδα φοιτητών, με τους οποίους διαπληκτίστηκαν έντονα, σημείωσε πως τέτοιες συμπεριφορές οδηγούν το Δημόσιο Πανεπιστήμιο στον όλεθρο. Οι συμπεριφορές οι οποίες τα τελευταία χρόνια υιοθετήθηκαν στο πλαίσιο του Δημοσίου Πανεπιστημίου το οδηγούν στον όλεθρο. Οι ελάχιστοι που έχουν μείνει πιστεύω ότι και αυτοί θα συμμορφωθούν, διότι βλέπουν ότι δεν οδηγεί πουθενά αυτή η συμπεριφορά. Νομίζω ότι τα κόμματα πλέον έχουν αντιληφθεί ότι η παρέμβασή τους στο Πανεπιστήμιο είναι καταστροφική και πρέπει να αποχωρήσουν. Υπάρχουν ευθύνες σε όλα τα κόμματα και δεν έβγαλα τη Νέα Δημοκρατία από αυτό το κάδρο. Αλλά επιτέλους μπορούμε να περάσουμε στην εποχή όπου εκτός από το ότι το αυτονόητο να τηρείται η νομιμότητα και μέσα στο Πανεπιστήμιο και που η κομματική ταυτότητα δεν είναι αυτό το οποίο προσδιορίζει τον φοιτητή. Οι μεγάλες παρατάξεις των κομμάτων καθοδηγούσαν τα μεταπτυχιακά, οδηγούσαν μέτριους φοιτητές σε διδακτορικές διατριβές και οι καθηγητές δυστυχώς το απεδέχονται αυτό, είχαν γίνει δούλοι του κομματικού συστήματος της πελατειακότητας. Μετά τον Πρωθυπουργό, ο πρίτανης του Πανεπιστημίου Αθηνών δέχτηκε συγχαρητήρια και από τον Ευάγγελο Βενιζέλο για την επιτυχή συνεδρίαση της συγκλήτου το Σάββατο. Χαιρετίζω αυτό που έγινε στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και πρέπει να γίνει σε κάθε πανεπιστήμιο. Και συγχαίρω και εγώ τον συνάδελφό μου στο Δημόσιο Δίκαιο και πρίτανη του Πανεπιστημίου, τον καθηγητή Φορτσάκη. Γιατί δεν μπορεί το Πανεπιστήμιο να είναι χώρος βίας και ανομίας.